Σήμερα, όπως γνωρίζετε, είχαμε έκτακτη σύνοδο κορυφής μετά το τραγικό συμβάν ανοιχτά της Λιβύης με τον πνιγμό εκατοντάδων μεταναστών. Το μεταναστευτικό και το προσφυγικό που συζητήσαμε σήμερα είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Και καλό θα ήταν να μην αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα ευκαιριακά, επ' αφορμή δυσάρεστων γεγονότων, αλλά να σχεδιάσουμε μια συνολική στρατηγική που θα σέβεται τόσο τα ανθρώπινα δικαιώματα, όσο όμως και την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Στη Σύνοδο καταστήσαμε σαφές ότι το μεταναστευτικό και προσφυγικό πρόβλημα δεν αφορά μόνο τις περιοχές της Μεσογείου στη Βόρεια Αφρική, αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο, όπου υπάρχει ένας σημαντικός πυλώνας όπου έρχονται προσφυγικές, κυρίως ροές, πρόσφυγες από τη Συρία, που περνάνε στην Ευρώπη μέσω της Τουρκίας. Καταφέραμε να αναδείξουμε αυτή την πλευρά, παρά το γεγονός ότι η Σύνοδο σήμερα έγινε με αφορμή ένα τραγικό συμβάν που αφορούσε τη Λιβύη, και έτσι είχαμε την ευτυχή κατάληξη και για την Ελλάδα, σε συνεργασία βέβαια με άλλες μεσογειακές χώρες, να έχουμε ουσιαστική αύξηση, έκτακτη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, για τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών, προκειμένου έστω να δοθεί η δυνατότητα να αντιμετωπιστεί σε ένα πλαίσιο πιο ανθρώπινο, θα έλεγα, το μεγάλο αυτό πρόβλημα. Το μεγάλο αυτό πρόβλημα που βαραίνει κυρίως τις χώρες υποδοχής. Καταφέραμε επίσης, κατά τη διάρκεια της Συνόδου, να περάσουμε στο κοινό ανακοινοθέν ειδική αναφορά στην ανάγκη συνεννόησης και συνεργασίας όχι μόνο με τις χώρες καταγωγής, αλλά και με τις χώρες από όπου περνάνε, τις χώρες διέλευσης των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, και ιδιαίτερη αναφορά στην Τουρκία και στην ανάγκη συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, τις τουρκικές αρχές, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα για ανθρώπινες συνθήκες στους πρόσφυγες και στους μετανάστες στην τουρκική πλευρά, αλλά και η δυνατότητα να περιοριστεί, να αποτραπεί αυτή η ροή, η προσέλευση προσφυγικών ροών προς την Ευρώπη. Και βεβαίως η αναφορά στην κοινή ανακοίνωση, η ιδιαίτερη αναφορά στις χώρες προέλευσης και η ανάγκη συνεργασίας με αυτές στις χώρες της Συρίας και του Ιράκ, από όπου έχουμε το μεγαλύτερο κύμα προσφύγων προς τη χώρα μας το τελευταίο διάστημα. Και βεβαίως ενισχύσαμε μαζί και με άλλες χώρες την άποψη ότι πρέπει να υπάρχει δικαιότερη κατανομή της ευθύνης και να ενισχυθούν οι μηχανισμοί αλληλεγγύης και δίκης κατανομής των προσφυγικών ροών και των μεταναστευτικών ροών. Πέραν της συμμετοχής μας στη Σύνοδο για το μεταναστευτικό και το προσφυγικό πρόβλημα, όπως γνωρίζετε, είχα την ευκαιρία σήμερα να συναντηθώ διαδοχικά πριν τη Σύνοδο με την καγκελάριο Μέρκελ, μετά τη Σύνοδο με τον πρόεδρο Ολάντ και τον πρόεδρο της Κομισιόν, τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Κατά τις συναντήσεις αυτές υπήρξε ανταλλαγή απόψεων. Επισημάναμε από κοινού την ουσιαστική πρόοδο που έχει σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στις διαπραγματεύσεις, στο Brussels Group, το ότι έχει καλυφθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της απόστασης και άρα την αισιοδοξία άλλων των μερών ότι θα μπορούμε σύντομα να έχουμε και την επίσημη καταγραφή αυτής της ουσιαστικής πρόοδου. Είμαστε κοντά στην ενδιάμεση συμφωνία. Είμαστε κοντύτερα από ό,τι ήμασταν το προηγούμενο διάστημα. Είμαι πολύ αισιόδοξος. Να είστε καλά. Yeah.